Πείτε για το έθιμο εδώ στο Μαλλοθρακικό. Ναι, είναι ένα έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο. Απλά τώρα τα δύο τελευταία έτη το συνέχισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Πέρυσι το είχαμε οργανώσει λόγω COVID, τελευταία στιγμή μας πρόβλημα και δεν έγινε, φέτος όμως. Έχουμε τη χαρά να το πραγματοποιήσουμε. Ανάβουμε τη φωτιά, φέρνουμε τον Άγιο Βασίλη, μοιράζουμε δωρεάν φαγητό, σουβλάκια, κοτόπουλα για όλους, φωτό για όλους, ώστε και κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να διασκεδάσει σήμερα να έρθει εδώ να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς μαζί με όλους τους κατοίκους, μια παρέα είστε, έτσι. Και όχι μόνο, έχουμε και κατοίκους από τα άλλα γύρω χωριά, φίλους μας. Είμαστε όλοι εδώ για να υποδεχτούμε το νέο έτος. Τι να ευχηθούμε? Καλή χρονιά, γεμάτη, χαμόγελα, με αγάπη και υγεία σε όλους. Και φέτος άναψε η φωτιά και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Φυσικά ένα έθιμο το έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 15 χρόνια. Συνεχίζεται, έχει μπει και νεολαία μέσα στο κομμάτι αυτό εδώ πέρα και θα θέλαμε να συνεχίσει αυτό το έθιμο για τα επόμενα χρόνια. Και ο καιρός μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ένα έθιμο το οποίο το ξεκινήσαμε μια παρέα και βλέπουμε και συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Τι να ευχηθούμε για τις μέρες αυτές? Είμαστε υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Αυτό είναι το πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Modern talking, cherry lady, and it goes down.